Οι απώλειε σε νερό από τα δίκτυα ίδρευση και άρδευση θεωρείται ω φυσιολογική, αναγγίζει ένα 10 με 20%. Στη ΔΕΙΑΒΑ όμω διαπίστωσαν πω οι απώλειε αυτέ αγγίζουν το 50%, που σημαίνει πω το μισό νερό χάνεται στη διαδρομή. Σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Πολύκεντρο των Βουκολιών παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του ελέγχου διαρών στην πράξη από ένα πρόγραμμα που συγχρηματοδοτήθηκε από χώρε του μη ευρωπαϊκού χώρου όπω την Ισλανδία, τον Λίχνεστάιν και την Ορβηγία και με εθνικού πόρου έφτασε τι 540.000 ευρώ που το ότι τα προβλήματα αυτή τη στιγμή είναι σε κάποιε κατηγορίε και τα αρχήν. Το, το δίκτυο. Το δίκτυο είναι σίγουρα παλαιωμένο, δεν το συζητάμε. Το δεύτερο, το δεύτερο όμω πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί να εντοπίσει το ακριβέ σημείο μόνο όταν υπάρχει θράψη. Και η θράψη αυτή να φαίνεται το νερό ότι βγαίνει στην επιφάνεια. Αν η θράψη είναι κάτω από τη γη και το νερό φεύγει και χάνεται στα έγκατα τη γη, είναι προφανέ ότι εγώ έχω απώλεια νερού και δεν μπορώ να εντοπίσω που είναι. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν προβλήματα και στι δεξαμενέ. Συνεχώ αντικαθιστούμε δεξαμενέ και κατασκευάζουμε καινούριε ή επισκευάζουμε φυστάμινε. Άρα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και αυτό. Το τρίτο είναι ότι πιθανόν να υπάρχουν και παράπλευρε απώλειε κατά τη διάρκεια δικτύου, ενώ κλοπέ, οι οποίε μπορεί να μην έχουν εντοπιστεί, διότι είναι χρόνια αυτέ οι διακλαδώσει που υπάρχουν. Άρα, πρέπει να βρούμε τον τρόπο να τι εντοπίσουμε. Με την τοποθέτηση των έξυπνων ρολογιών στη δημοτική ενότητα του Πλατανιά, που έγινε πιλωτικά από το πρόγραμμα, θα μπορεί η ΔΕΙΑΒΑ να εντοπίζει πιο εύκολα τι διαρροέ. Είναι μια περιοχή που έχει μεγάλη ένταση κατανάλωση, έχει πάρα πολλέ επιχειρήσει, αλλά είναι και οικιστικά μια περιοχή που έχουν παραμείνει οι κάτοικοι και ζουν εκεί. Υπάρχουν τοποθετημένα 500. Ε, ρολόγια σε 500 καταναλωτές συν 110 ρολόγια σε επαγγελματίες ε, τα λεγόμενα έξυπνα ρολόγια που καταγράφουν από δευτερόλεπτο σε δευτερόλεπτο όλες τις καταναλώσεις. Έχουν δημιουργηθεί σταθμοί πίεσης, ελέγχου, βρόχοι ιδιαίτεροι που ελέγχουν το σύνολο των κεντρικών αγωγών. Άρα οποιαδήποτε διακύμανση η υπερβολική σε ένα ρολόι, σε, ένα, σε έναν καταναλωτή, θα εντοπίζεται άμεσα. Ο εντοπισμό πάντω μια βλάβη, αν αυτή δεν είναι φανερή στο οδόστρωμα, παραμένει μια δύσκολη υπόθεση, ωστόσο τα έξυπνα ρολόγια θα βοηθήσουν στην εξοικονόμηση ενέργεια, στη μείωση του κόστου μετακινήσεων μέχρι να εντοπιστεί η περιοχή τη βλάβη, αλλά και απασχόληση του προσωπικού. Οι ζημίε που θα είναι μέχρι το ρολόι είναι ζημίες που τις επιχειβάζουμε και επιχειρονόμαστε εμείς να τις ε, ε, αποκαθιστούμε. Μετά το ρολόι αφορούν τον ιδιότη, όμως εάν ένας ιδιώτης για παράδειγμα παρουσιάσει μια υπερβολική κατανάλωση σε σχέση με τις προηγούμενες μετρήσεις, θα δίνεται αμέσω σήμα ότι εδώ υπάρχει ένα θέμα, έλεγξέ το. Και αυτό θα είναι η άμεση ωφέλεια και του Δημότη και της υπηρεσίας που δεν θα χάνει νερό άδικα και έτσι θα εξοικονομείται. Και νερό και το πιο σπουδαίο, ενέργεια που είναι πίσω από την παραγωγή του νερού. Στόχο είναι η έβρεση νέου χρηματοδοτικού προγράμματο για την τοποθέτηση των έξυπνων ρολογιών και στι υπόλοιπε δημοτικέ ενότητε του Πλατανιά.